Λοιπόν, μετά έχουμε εδώ πέρα το gaming ποντίκι τη Xiaomi. Γαμώ το γκίρμπες τους, ρε μαλάκα. Ρε γκίρμπες, δεν γαμιέσαι. Δεύτερο πατημένο εδώ. Άι, καρατιά! Ναι, δουλεύει μια χαρά, πήγαινε πάρ' το και θα το πάρεις και θα το βάλεις στο τέλος στον πάτο σου. Ναι, μπορείς να το βάλεις και στο πάτο σου και να δεις πως είναι μέσα, γιατί έχει και φωτάκι το μπροστινό. Ρε φίλε, οι τρίξεις από τα ρουθούνια σου κοντεύουν να μπουν μέσα στο στόμα σου, ρε φίλε. Οι μίξες πάνε και κάνουν τσουλήθρα μέσα στο στόμα σου. Κάνε κάτι γι' αυτό. Αποδόνηση δεν έχει καλή να το βάλεις κάπου αλλού. Έχει αριστερά-δεξιά ανάδραση, έχει ένα λεντάκι, έχει ένα ταμπόν, έχει κάτι γράμμες και φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θα πάρεις αυτό το πράγμα, θα το περάσεις από μόνο και θα κάνει πι-πι-πι-πι-πι-πι. Οπότε πήγαινε κανένα λούτι τρύπα για να μην σε βρούνε κάρβουνο στο τοίχο έτσι. Πάμε να το ανοίξουμε τώρα, θα περιμένει να ανοίξω. Οπότε το αφήνω στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη σακουλάρα από το Gearbest. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε και παραλίγο να φάω το πόδι μου. Και άμα έπεφτε αυτό το μαχαίρι έτσι στο πόδι μου, δεν θα παίρνα γαλά σίγουρα. Αυτό το μαχαιράκι ωραίο είναι. Καλά κόβει. Αντί να πεις να πεις να έχει ένα μπιτάκι εκεί πέρα τέτοιο. Δεν έχεις φίλους, παίζεις μόνος εδώ πέρα σε αυτή την κονσόλα μέσα στο σπίτι. Πολύ dog lassi. Γιατί λάση ήταν αυτό εδώ πέρα το σκυλί ακριβώς. Ρε παιδιά, με το Night Fight εγώ περίμενα, ξέρω εγώ, ότι θα είναι τίποτα λιτάμπουρες σε κανένα στενάκι εκεί πέρα το βράδυ και θα παίζουν βρωμόξυλο και θα έχει περιπέτεια και τέτοια. Ανταυτού είμαι Night στο διάστημα και πολεμάω μανιτάρια με ένα αεροπλανάκι με κάτι happy faces εδώ πέρα τριγύρω. Όχι. Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα unboxing. Gearbest, Banggood, 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 Gearbest και Gearbest. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτό εδώ το unboxing? Φυσικά αυτό το δέμα που μου ήρθε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Μερικοί από εσάς ίσως έχετε παρατηρήσει ότι κάποια hot προϊόντα μπορεί να τα έχω 2 και 3 φορές. Ο λόγος πάρα πολύ απλός. Είτε θέλω να έχω ένα προϊόν καβάτζα στην άκρη για να το βάζω στα giveaways μου, ή θέλω να γλιτώσω περιπτώσεις όπως αυτή. Τι έγινε? Έκανα παραγγελία το Mi Box S το Νοέμβριο από το Gearbest και το Banggood, ok? Πρόλαβα το μπούκωμα της PostNL που είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις μέσα στις γιορτές, γιατί λογικό είναι έγινε πανικός. Οπότε το δέμα από το Banggood προσπέρασε του Gearbest, ήρθε ωραιότατα στην ώρα του. Έχω κάνει το review του εδώ και 1,5-2 μήνες και αυτό το δέμα μου ήρθε πριν λίγες μέρες. Οπότε εσύ που περίμενες ένα review από εμένα για να σου πω αν αξίζει αυτό το προϊόν τελικά και άμα είναι να το πάρεις ή να μην το πάρεις, θα την έτρωγες. Εντάξει, τόσο απλά. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε και σε τι κατάσταση μου ήρθε αυτό το δέμα από τον Gearbest. Με ταινία από πάνω, ανοιχμένο από την κάτω και από την πάνω μεριά. Και πάμε να δούμε λίγο τη συσκευασία. Από την μπροστά μεριά φαίνεται κομπλέ, από εδώ κομπλέ, από εδώ κομπλέ. Και από την κάτω μεριά βλέπουμε αυτό εδώ πέρα το βαθούλωμα. Οπότε εδώ πέρα πήγε το ποδαράκι του Κινέζου του LTG, έκανε ένα χα! Και εδώ πέρα και μου το βαθούλωσε. Θα έχει επηρεάσει το box? Δεν νομίζω, ούτως ή άλλως είναι αρκετά προστατευμένο, αλλά πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Οπότε φίλε, από ό,τι καταλαβαίνεις, για εμένα παίζει τεράστιο ρόλο η αξιοπιστία του καταστήματος που θα επιλέξω ένα προϊόν για να κάνω review. Γιατί το δικό μου το review δεν είναι «Α, ήρθε το μποξάκι, κάτσε να το ανοίξω, κάτσε να το βάλω». Ο... Και τι είναι αυτό, σκόνη? Το βγάλαν οι κερατάδες. Βρωμό. Τι είναι αυτό? Και εδώ σκόνη στο πλάι. Και μου φαίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Κάτσε να δω. Μη box εδώ, ωραία. Χύμα όλα μέσα και οι μπαταρίες. Πρέπει να το μπουτάρω να δω άμα δουλεύει σωστά. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μπήκε σκόνη. Μπορεί να μπήκε σκόνη όπως είχε μπει στο YouTube Play Button μου, τέλος πάντων, που ήταν στην άκρη πάρα πολύ καιρό, αλλά και εδώ πέρα βγήκε τη σακούλα, εκτεθειμένο ήταν, οπότε λογικά μπήκε μέσα. Αλλά δεν ξέρω, αυτά εδώ πέρα εγώ τα έκανα τώρα ή ήταν και αυτά εδώ τα σημάδια. Τέλος πάντων, τι λέγαμε, ότι όταν θέλω να κάνω εγώ ένα review, που το review μου είναι αυτό, ότι δεν το ανοίγω. Α, πολύ ωραίο μποξάκι, κάτσε να το βάλω μια στιγμή. Α, ωραία, δούλεψε, ξέρω εγώ, μπήκε και στο Netflix, ωραία, τέλειο, πάρτο. Χωρίς να κοιτάξουμε θερμική συμπεριφορά, χωρίς να κοιτάξουμε αν μπορεί να πάρει άλλες εφαρμογές, απλά ότι παίζει Netflix ή τέτοιο, τέλος πάντων, δύο λεπτά υπόθεση, έτοιμο το review, πάρτο, πάρτο, πάρτο. Όχι, ξέρετε ότι είτε review σε κινητό κάνω είτε σε TV box, θέλω ρε φίλε να το δοκιμάσω αρκετά. Μπορεί να είναι μια εβδομάδα, μπορεί να είναι 10 μέρες, μπορεί να είναι 2 εβδομάδες, μπορεί να είναι και ένας μήνας. Θέλω να το δοκιμάσω ρε φίλε. Δεν θέλω απλά να σταθώ σε μια πρώτη εντύπωση και να μην κάνω review. Το first impression δεν μου λέει τίποτα, όπως και το unboxing δεν θα πρέπει να σας λέει τίποτα, εντάξει. Εκτός άμα μπορείς να το στηρίξεις πίσω με κάποιες πιέξεις πληροφορίες όπως αυτές που σας λέω. Οπότε, όταν εγώ θέλω να πάρω ένα προϊόν γρήγορα,
για να το δοκιμάσω, να το τεστάρω αρκετά και να σου πω αξίζει, δεν αξίζει, μη χαλάς τα λεφτά σου σε αυτό ή πάρε κάποιο άλλο, ρε φίλε, δεν θέλω να με κρεμάσει κανένα Gearbest και κανένα Banggood. Οπότε μερικές φορές θα ρίξω την παραγγελία και στα δύο καταστήματα. Και αυτή η επιλογή μου τελικά μας βγήκε σε καλό, γιατί όταν έκανα το review η τιμή του ήταν πάρα πολύ χαμηλή, το τσιμπήσατε πάρα πολύ και τώρα η τιμή, επειδή είναι hot προϊόν και δουλεύει σωστά, έχει πάει στο Θεό. Εντάξει, περιμένουμε κουπόνι να πέσει, θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά για την ώρα το έχουν σε μια promoted price που δεν αξίζει να πας να το πάρεις. Οπότε το αφήνω στην άκρη και πάμε να ανοίξουμε αυτήν εδώ τη σακουλάρα από το Gearbest. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε και παραλίγο να φάω το πόδι μου. Και άμα έπεφτε αυτό το μαχαίρι έτσι στο πόδι μου, δεν θα παίρνα γαλά σίγουρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Το πρώτο πράγμα είναι αυτή εδώ η arcade κονσόλα, που ναι, κλασικό Gearbest, ήρθε αρκετά στραπατσαρισμένη. Εντάξει, τι τρύπες είναι αυτές. Και καλά για να πατήσεις μέσα, άμα είναι σε ένα κατάστημα να πας να βάλεις δάχτυλα εδώ πέρα και να αρχίσεις να κουνάς αυτά ή να παίζεις με το τσουτσουνάκι αυτό. Οκ, το βάζω στην άκρη, ήρθε και σε λαδόκολλα, τέλεια. Μετά έχουμε τα Onion Plugs. Ναι, οκ. Είσαστε τρολιάριδες. Είσαστε τρολιάριδες γιατί σας λέω, παιδιά, στο Σύμβουλο Αγορών. Τι είναι ο Σύμβουλος Αγορών? Μια φορά το μήνα που βγαίνω σελίδα μου στο Facebook και σας λέω, πείτε μου εσείς τι θέλετε να φέρω στο κανάλι. Και μου λέει ο άλλος, αυτά έχουν πολύ πλάκα και θέλω να τα δοκιμάσω. Ναι, οκ, το έφερα. Φταίω κι εγώ. Αλλά ρε φίλε, σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, μετά έχουμε εδώ πέρα το gaming ποντίκι τη Xiaomi. Γαμώ το γκίρμπε του, ρε μαλάκα. Ρε γκίρμπε, γαμιέσαι. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Προστασία 0 πάλι στο δέμα. Όχι ότι το Banggood είναι καλύτερο, αλλά. Δεύτερο πατημένο εδώ. Άι, καραφιά! Σκατά. Τέλος πάντων, τι έχουμε εδώ πέρα? Το gaming ποντίκι τη Xiaomi. Όπως μας λέει πολύ καθαρά από την πίσω μεριά, έχει αριστερό και δεξί κλικ, έχει μικρότερο του underscore, έχει ένα στόχο, έχει αριστερά-δεξιά ανάδραση, έχει ένα λεντάκι, έχει ένα ταμπόν, έχει κάτι γράμμες και φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Βάλ' το στην άκρη. Μετά έχουμε μία ρέτρο κονσόλα, ένα ψευτο Game Boy να το πούμε. Τέλος πάντων, είναι μια κονσολίτσα που είχε γίνει πάρα πολύ hot την 11 του, γιατί είχε παίξει πάρα πολύ χαμηλά, είχε παίξει και στα 8 ευρώ. Οπότε θα τη ρίξουμε μια ματιά αν. Και προηγούμενες τέτοιες κονσολίτσες που είχα φέρει, κάτι που ήταν σαν το Game Gear, κάτι σαν το PSP, ήταν ένα μαύρο χάλι. Λίγες από αυτές αξίζανε. Το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι το Colorful Night Light. Το συγκεκριμένο προϊόν το γούσταρα. Ήτανε κάτω από το 10 ευρώ, είχε εδώ πέρα RGB λειτουργίες και μάλιστα το γυρνάς αριστερά, δεξιά και αλλάζει τα χρώματα. Είχε και 3 επίπεδα φωτεινότητας εδώ πέρα που πάταγε στο κουμπάκι. Αυτό μάλλον θα μου αρέσει. Θα το δούμε τώρα στην πράξη βέβαια. Το επόμενο προϊόν είναι μέσα σε αυτό το Alpha Y στο κουτάκι, οπότε λογικά είναι το Vertical το mouse. Είχα φέρει στις αρχές του καναλιού ένα τέτοιο, αλλά τώρα έγινε χαμός. Ποιος το... ο Linus είχε κάνει ένα βίντεο και γουστάρατε. Μετά το επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα που κόβει τις πατάτες έτσι σε, σαν ράφλ, σαν κυματάκια. Το επόμενο προϊόν πρέπει να είναι το Stand Monitor, ναι, αυτό εδώ πέρα. Το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι από τη Flurion και είναι το Stand Sender Finder Metal KC Live Wire Detector. Και τι κάνει ουσιαστικά αυτό? Όταν εσύ θες να πας να κρεμάσεις ένα κάδρο και δεν ξέρεις άμα υπάρχει από πίσω κάποια γραμμή, πες ρε φίλε ότι είσαι σε ένα παλιό σπίτι και τα τραβήξαν όπως να είναι, εντάξει. Τι θα κάνεις? Θα πάρεις αυτό το πράγμα, θα το περάσεις από μόνο και θα κάνει πιπ. Και εκεί πέρα που κάνει πιπ, σε προειδοποιεί ότι υπάρχει από πίσω ή μια σωλήνα που τρέχει νερό ή ένα καλώδιο ηλεκτρολογικό. Οπότε πήγαινε κανένα λούτι τρύπα για να μην σε βρούνε κάρβουνο στο τοίχο έτσι. Οκ, οπότε το βάζουμε και εδώ στην άκρη. Και το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι αυτό εδώ. Τι είναι το συγκεκριμένο προϊόν? Ένα αμαξάκι που οδηγάει στο τοίχο ή στο ταβάνι ή όπου γουστάρει, σε όλες τις επιφάνειες τέλος πάντων. Αυτά εδώ πέρα κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια. Η αρχή λειτουργίας τώρα αυτών εδώ των κατζετιών είναι πολύ απλή. Αυτά είναι πολύ ελαφριά, έχουν βάλει και έναν ενισμιστήρα από κάτω που ρουφάει τον αέρα, οπότε ουσιαστικά βεντουζάρει στο τοίχο και μπορεί εσύ να οδηγά και έτσι. Οπότε να σου πω κάτι. Οκ, ωραία πραγματάκια, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Τι βλέπουμε? Οδηγεί οπουδήποτε, σε τοίχου, σε ταβάνια, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Είναι και ράλι και καλά τρέχει. Και εδώ πέρα έχει wall haptor και wall and floor drive, ωραία και καλά. Για ηλικίες 8 και μη πάνε το καταπιεί καναπλαμένο. Σου λέει σε επίπεδες επιφάνειες στο τοίχο, σε γυαλί, σε τα τέτοια. Ναι, ωραία και καλά, σε τοίχου και παράθυρα. Γαμό, οπότε και σε τζάμι λογικά θα δουλεύει. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο προϊόν ήταν αρκετά οικονομικό, ήταν και αυτό γύρω στα 8 ευρώ. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πώς ανοίγει τώρα εδώ? Εδώ μέσα είναι λογικά το τηλεκοντρόλ του. Ωραία, έχει και ταινία και εδώ. Οπότε κάτσε να το ανοίξουμε. Ναι, και εδώ είναι το τηλεκοντρόλ με το καλωδιάκι που θα το συνδέσουμε. Και εδώ πέρα έχει και οδηγίες. Το βάζουμε στην άκρη και μετά πάμε να βγάλουμε και το αμαξάκι μας. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα είναι το αμαξάκι μας. Το περίμενα μικρότερο, να σου πω την αλήθεια. Οπότε καθόλου άσχημα. Έχει αυτές τις Πάμε να το ανοίξουμε τώρα. Θα περιμένει να ανοίξω.
Και για να το ανοίξεις θέλει τεράστια προσοχή. Έρχεσαι, στρίβεις αυτές εδώ τις ασφάλειες και δεν κάθεσαι να το τραβήξεις σαν ούγκανος αριστερά-δεξιά, γιατί μπορεί να το σπάσεις. Τώρα αυτό ρε χαζά, δεν το έκανα κατά λάθος. Ήτανε για να σας δείξω ότι θέλει τεράστια προσοχή, ok. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα το καλωδιάκι μέσα ένα λεντάκι είχε, τίποτα. Τέλος πάντων, αρκετά με τις συσκευασίες και πάμε να το δούμε λίγο σαν κατασκευή. Τι βλέπεις εδώ πέρα, ότι έχει κάποια μικρά χυλάκια εδώ πέρα, σαν μονοτική ταινία είναι. Από την κάτω μεριά είναι εδώ ουσιαστικά που θα ρουφάει. Είναι ψηλό επίπεδο, το βλέπεις και από εδώ. Και από την πίσω μεριά έχουμε. Α, έχει επιλογή κιόλας. Και από την πίσω μεριά τώρα έχει επιλογή. Έχει για τοίχο, oh, έχει για τοίχο, για ταβάνι και off. Λογικά στο τοίχο θα θέλει λιγότερη αναρρόφηση, οπότε θα είναι πιο χαμηλά το μοτεράκι. Κάτσα δούμε. Και στο ταβάνι θα θέλει ακόμα περισσότερο, οπότε. Ε. Και το συγκεκριμένο μοντέλο είναι μόνο για τείχους? Δεν ξέρω. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, τι βλέπεις, έχει αυτό το πέρα το τσουνάκι, εντάξει. Αυτό θα το χρησιμοποιείς για τη φόρτιση αυτού εδώ. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη, δεν μπορείς να βάλεις εσύ μια αλφα. Οπότε θα φορτίζει το χειριστήριο, το αμαξάκι σου. Πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, power on και off. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα δεν έχουμε μπαταρία. Και έχει και left και right, δεν ξέρω τι κάνουν αυτά. Η μπαταρία από την πίσω μεριά. Θέλει ξεβίδωμα. Ωραία, γάμο το κερατό μου. Ναι, επιστρέφω. Και αφού έφερα το wallstick, πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πόσες μπαταρίες θέλει. Το ανοίγουμε. Ωραία, φίλε, τι γίνεται εδώ. 6 αλφα-αλφα μπαταρίες. Αλλά σε έχω. Το προηγούμενο unboxing θυμάστε ότι είχα φέρει εδώ πέρα ένα ωραίο κασετινάκι τέλος πάντων για μπαταρίες που νόμιζα ότι χωράνε 18650. Και τελικά ήταν για αλφα-αλφα και αλφα-αλφα-αλφα. Οπότε τι έκανα. Αντί να έχω τις μπαταρίες μου σε ένα κουτάκι, τις έβαλα όλες εδώ πέρα τακτοποιημένες. Όχι όλες, γιατί γέμισα και το δεύτερο. Παίρνω πολλές μπαταρίες γενικά εδώ πέρα για αυτά εδώ τα πράγματα. Οπότε κάτσα να βγάλουμε 6 αλφα-αλφα μπαταρίες για να το δοκιμάσουμε κατευθείαν. Τώρα, αν είναι φορτισμένες ή όχι, γιατί έχω και μερικές επαναφορτιζόμενες, δεν ξέρω. Αλλά πάμε εδώ. Βάλε αυτήν εδώ, βάλε και αυτήν εδώ. Και από ό,τι βλέπεις είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, το αμαξάκι τώρα φορτίζει, δεν έχει κανένα λεντάκι εδώ πέρα. Μας δείχνει κάπως. Όχι. Το πάμε στο α που θα είναι το πρώτο κανάλι λογικά. Έχει εδώ κάτι left right που δεν φαίνεται να κάνουν κάτι και... Και πάρ' το τώρα εδώ. Δεξιά, αριστερά. Μπρος και πίσω. Οπότε, να σου πω κάτι. Πάμε να το δοκιμάσουμε κατευθείαν. Και πάμε κατευθείαν να δούμε άμα δουλεύει. Ω. Και το θετικό είναι ότι μετά από δύο τούμπες από το ταβάνι και μία από την πόρτα, δουλεύει ακόμα μια χαρά. Δουλεύει μαλακία. Έλα ρε, καλή φάση. Και να σου πω κάτι, και τα πλαστικά να σπάσουν αυτά εδώ πέρα δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Γιατί εδώ είναι ο ένας τροχός, εδώ είναι ο άλλος, εδώ είναι το σύστημα που ρουφάει και όλα τα άλλα είναι διακοσμητικά ή για να προστατεύουν την μπαταρία και τον δέκτη εδώ πέρα που χειριζόμαστε με το τηλεκοντρόλ. Οπότε φίλε, καλή φάση. Απλά όταν οδηγάς το ταβάνι να κάνεις πιο αργές κινήσεις, γιατί δεν είναι τελείως λίγο, οπότε μπορεί να βρεις κάπου που είναι πιο σαγρέ και να χάσεις εδώ πέρα το δίκιο παπ και να πέφεις κάτω. Μια χαρά, πολύ ωραίο και μπράβο. Αυτό τώρα πλάκα-πλάκα, άμα το δώσω στον Μπάμπι θα ξετρελαθεί και θα παίζω όλη μέρα. Ο Μπάμπις γενικά σας λέω ότι ντρονάκια έχω φέρει μικρά, του τα δίνω και κάθεται και λιώνει. Τώρα μεταξύ μας, αυτά εδώ τα γκατζετάκια, ρε φίλε, πώς να στα δείξω. Δηλαδή τι, θα πάρω μια πατάτα και θα αρχίσω τσακ-τσακ-τσακ-τσακ και εδώ πέρα να σου δείξω απλά ότι κάνει ράφλες. Ή να κάνω ένα review τώρα ξεχωριστό για αυτό εδώ το πράγμα που πιάνει το κρεμμύδι και καλά το ζουλά ή οποιοδήποτε άλλο και πα και του κάνει φέτε έτσι ωραίε, άμα δεν το έχει να κάνει ξέρω εγώ δάχτυλα και τακ-τακ-τακ-τακ. Ε, δεν λέει ρε φίλε. Οπότε αυτά ίσως τα δούμε σε ένα special επεισόδιο με είδη κουζίνας. Οκ, okay? Οπότε τα βάζω στην άκρη. Και έτσι όπως το βλέπω, επειδή έχει ωραία πραγματάκια εδώ και ενδιαφέροντα και που μπορώ να λειτουργήσω και λίγο, θα το σπάσω το unboxing και διάφορα κομμάτια. Έλεγα να κάνω ένα μεγάλο μπανιέρικο 50 λεπτό όπως την προηγούμενη φορά που σας άρεσε. Αλλά όχι, θα το σπάσουμε εδώ πέρα σαν 20 λεπτό, 25 λεπτό πώς θα βγουν αυτά εδώ να τα δούμε λίγο καλύτερα. Και τα επόμενα πράγματα εκεί πέρα από τον Banggood θα τα δούμε στο επόμενο part. Και πάμε να δούμε αυτό εδώ. Colorful Night Light. Αυτό εδώ πέρα το γούσταρα. Περισσότεροι ούτως ή άλλως στο κανάλι με έχετε δει ότι φέρνω ξανά και ξανά έτσι ωραία, ιδιαίτερα φωτιστικά. Είναι αυτό εκεί πέρα που σας έδειξα, είναι αυτό το πάνω που έχω βάλει στο ταβάνι πάνω από εδώ με τους κύκλους που περιμένω άλλο ένα από το Banggood. Είναι γενικά τέτοια με φωτιστικά γουστάρω. Γουστάρω πολύ, οπότε πάρε άλλο ένα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, καλωδιάκι USB σε micro USB. Για να το φορτίσουμε και αυτό εδώ είναι το φωτιστικό μας. Θα έχει μπαταρία τώρα, θα χρειαστεί να το φορτίσω. Δεν ξέρω, αλλά πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, όπως το περίμενα, μέσα στη συσκευασία υπήρχε αυτό το καλωδιάκι USB σε micro USB και κάτσε να δούμε αν είναι μακρύ. Ε, μισό μέτρο, ok. Που κάθεσε και φορτίζει αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Και μετά έχουμε την κύρια μονάδα. Λοιπόν, από την κάτω μεριά βλέπεις αυτό το γατζάκι που μπορείς να πας να το κρεμάσεις κάπου τέλος πάντων να το έχεις και σαν λιχναράκι. Έχει το κουμπάκι το on-off. Εδώ πέρα ωραίο frosted white, εδώ milk, πώς τα λέτε αυτά τα χρώματα. Και από την πάνω μεριά.
Τις μαλάκες. Ρε φίλε, με τρελαίνουν αυτές εδώ οι τσιγκουνιές. Δηλαδή, όταν πήγες να το αγοράσεις, σου δείχνει το πάνω ότι έχει αυτό το ring και το ακουμπάς και αλλάζει χρώματα. Αλλά εδώ πέρα έχει απλά ένα χαρτάκι. Οκ, θα δουλεύει το LED από μέσα, λογικά. Αλλά εδώ πέρα αυτό το πάνω το πράγμα φωνάζει φτύνια. Και μάλιστα το έχουν κολλήσει και καλά και έχει και φυσαλίδες αέρα από κάτω. Οκ, αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει ένα πεντάχρονο κινεζάκι, οπότε δεν θα κάτσω να του στερήσω τη δουλειά του. Ερχόμαστε εδώ, το ανοίγουμε και τώρα λέει ότι το ακουμπάς μια φορά. Ένα επίπεδο φωτεινότητας. Άλλη μία, δύο. Άλλη μία, τρεις. Άμα το πατήσω άλλη μία, θα αρχίσει να κάνει κάτι στρόμπ εδώ πέρα, κάτι τρελά. Και άμα το πατήσω άλλη μία, μπαίνει στο RGB το μενού. Και εδώ πέρα τώρα, παίζοντας από περίμενε. Πάρτο. Πάρτο, φίλε. Δεν ξέρω πόση αυτονομία έχει. Χαίστηκες. Έχεις καλώδιο και βάλτο. Μπράβο, ρε Gearbest. Είναι από τις λίγες φορές που γουστάρω ένα προϊόν τόσο πολύ με μια γρήγορη ματιά. Όχι, γιατί, κοίτα τώρα, η κάμερα εντάξει δεν μπορεί να το πιάσει τελείως, δεν ξέρω άμα μπορώ να ρυθμίσω τη φωτεινότητα λίγο να τη ρίξω. Αλλά όχι, το χρώμα είναι άψογο. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπεις εσύ από την κάμερα, γιατί το κοιτάω κι εγώ, που βλέπεις τα λεντάκια από κάτω, όταν το κρατάω τώρα στο χέρι μου, βλέπω ένα πολύ ωραίο έτσι παστέλ χρώμα, πολύ έντονο, χωρίς διχρωματισμούς εδώ πέρα και ιστορίες. Οπότε, να ρίξω λίγο το ISO, λες, μπας και φανεί καλύτερα. Κάτσε να δω λίγο. Τέλος πάντων, και αφού έπαιξα λίγο με την κάμερα και δεν κατάφερα μέσω των ρυθμίσεων να κρύψω αυτό εδώ το κομμάτι για να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτό εδώ πέρα που βλέπεις φαίνεται ομοιόμορφο με το γυμνό μάτι, πάμε να δούμε λίγο τα χρωματάκια. Ρε φίλε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και ούτε το τρεμό που έχουμε αυτό φυσικά υπάρχει, είναι λόγω του ρυθμού ανανέωσης. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και για φωτάκι νυχτός αυτό που λένε. Ξέρεις τι, θα ήθελα να μπορώ να ρυθμίσω τη φωτεινότητα και στα RGB. Δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχουμε αυτό το απλό, το λευκό το φωτάκι που φαίνεται εδώ πέρα ότι να είναι. Μετά εδώ πέρα το πιο έντονο, μετά αυτό. Μετά εδώ πέρα αυτό το strobe που δεν ξέρω γιατί για τακτή ανάγκη, ξέρω εγώ, βοήθεια να το βάλεις κάπως αληχναρή. Αλλά μετά εδώ πέρα, είδες, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, άμα το κρατήσω πατημένο. Όχι, απλά κλείνει και ανοίγει. Οπότε πάρα πολύ ωραίο φωτάκι. Θα ήθελα να είχε την ρύθμιση του φωτισμού και στα χρώματα και στα RGB. Αλλά όχι, worth. Worth, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, παιδιά, από αυτονομίες δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον πρώτες εντυπώσεις. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν θέλω να στέκομαι σε αυτές. Αλλά μερικά πράγματα τώρα αυτό τι παραπάνω να σου κάνω. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε εδώ πέρα για την αυτονομία του. Αλλά σαν φωτάκι νυχτός και για τη τιμή του, worth. Καρά worth, μη σου πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν. Το επόμενο προϊόν θα είναι. Τώρα να δούμε λίγο το vertical το mouse. Τώρα, ρε φίλε, τι παραπάνω να σου πω. Το είχαμε δει στο παρελθόν ούτως ή άλλως. Αυτό το είχα φέρει πριν 2-3 χρόνια. Είναι ένα vertical mouse. Δηλαδή, αντί να κρατάς το ποντίκι παραδοσιακά που είναι αυτό εδώ το πράγμα, που θα ανοίξω το Xiaomi πλάκα-πλάκα, να το δούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Xiaomi. Ωραία, εδώ πέρα πράσινα φωτάκια. Παιδιά, είπαμε, αυτό είναι unboxing. Οκ, το ποντίκι αυτό, άμα εγώ το δοκιμάσω, τέλος πάντων, το βάλω στον υπολογιστή μου ή στο Xiaomi το gaming το laptop που έχω για να δούμε τέλος πάντων άμα ταιριάζω και όλα σε εμφανισιακά, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, κάτσε να δούμε εδώ πίσω τι γράφει. 50 με 7200 dpi, 150 IPS, 30G, ναι, 5V 500 mAh, 0-40 βαθμούς, μικρότερο των 10 μέτρων, καλά ότι να είναι, η εμβέλεια λογικά. Και εδώ πέρα ότι είναι 1000Hz το USB, 2,4 GHz άμα είναι το συνδέσουμε με ασύρματα και υποστηρίζει εδώ πέρα διάφορα λειτουργικά. Λοιπόν, μη πράσινα λεντάκια και το βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη. Τώρα, για το θέμα των ποντικιών, οκ, εγώ μπορώ να σου πω, ξέρω εγώ, ωραίο, κοίτα, braided καλώδιο έχει μέσα, ρε φίλε, καλωδιάκι εδώ πέρα με πλέξη και μάλιστα είναι και αφαιρούμενο. Πω, πω, τι όμορφο. Έχει κανένα μη logo εδώ πάνω, όχι, έχει κανένα razor έτσι πράσινο τσαχμινιά, όχι, είναι αυτό εδώ το απλό, το braided το καλωδιάκι. Οκ, τόσο απλά. Μέσα εδώ μαύρο είναι από τη μία, μαύρο από την άλλη, micro USB είναι. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στη micro USB έχει και αυτές τις εγκοπές για να πάει και να μπαίνει καλύτερα. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα και αυτό. Δεν είναι ελάφρυ. Και είχα ξεχάσει πριν να αλλάξω το χρώμα και φαίνονταν εδώ πέρα όλα κυτρινισμένα. Δεν είναι ελάφρυ ποτικάκι. Είναι του μπανιάρικο, φίλε. Έχει βάρος. Λοιπόν, από την κάτω μεριά έχουμε αυτό εδώ πέρα το pad. Από εδώ πέρα έχουμε κάποιο κουμπί λογικά που κάνει τη σύζευξη. Connect button. Και εδώ πέρα επιλέγουμε το mode. Άμα είναι στα προηγούμενα Xiaomi. Oh. Ξεκινάνε κατευθείαν τα πράσινα τα λεντάκια, έτσι. Μια χαρά, power on κουμπάκι. Πώς μπαίνει εδώ πέρα το καλώδιο το micro USB, μπαίνει από την μπροστά μεριά και από ό,τι βλέπεις, ναι, θα έρθει εδώ πέρα λογικά και έρχεται και θηλυκώνει έτσι. Το σπρώχνω και άλλη μία και μπήκε, αυτό ήτανε, θα το βγάλουμε πάλι. Από ό,τι βλέπεις δεν είναι ας πούμε σαν το landscape που έχω που είναι και για αριστερόχειρες, που έχει και πλήκτρα εδώ πέρα από τη δεξιά μεριά. Από τη δεξιά μεριά έχει πολύ ωραίο rubber pad. Αυτό μπορώ να σου πω, κοίτα. Ωραίο, για να έχει να κολλάει το χέρι εδώ πέρα. Από την αριστερή μεριά τώρα έχουμε 1, 2, 3 κουμπάκια. Η μεσαία ροδέλα. Κοίτα, εγώ τα περισσότερα binds, άμα είναι να παίζω MMOs, τα κάνω στη μεσαία ροδέλα. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο macro, μπορεί να είναι κάποιο shortcut που χρησιμοποιώ συνέχεια. Αλλά βολεύει. Δηλαδή, εδώ τακ, 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 κάθεσαι και του παμάρει. Ωραία αίσθηση. Εδώ πέρα είναι τα κλασικά δύο κουμπάκια για το DPI, που μάλιστα κοίτα όταν το πατήσει, σου έχει και φωτεινή ένδειξη για το που βρίσκεται. Έλα ρε, καλή φάση και έχει πολλέ ρυθμίσει πάνω. Τώρα, παιδιά, να σα πω κάτι. Το συγκεκριμένο προϊόν
Θα πρέπει να το δούμε στον υπολογιστή. Ό,τι και να σου πω εγώ εδώ πέρα τώρα, ειδικά για τα ποντίκια, είναι ρε φίλε ζόρι. Γιατί άλλο χέρι έχω εγώ, άλλο χέρι έχεις εσύ. Άλλο grip έχω εγώ, άλλο έχεις εσύ, άλλο έχεις εσύ. Ξέρω εγώ πάει ανάλογα. Τα κλώτα, grip και αυτά τα περίεργα, τα γκορίλα, πώς το κρατάει ο καθένας. Οπότε η επιλογή ενός ποντικιού, όσο ωραία και να στο παρουσιάσω και να στο δείξω, άμα δεν το πιάσεις στο χέρι σου, να το βάλεις εδώ πέρα να δεις πώς πηγαίνει. Δεν λέει. Και δεν είναι να μπλέξει με μερικούς gamers, γιατί ας πούμε το Landscape που το έχω βολευτεί εγώ και κάθομαι και παίζω τα παιχνιδάκια μου μια χαρά, το κράζουνε. Α, έχει ενσωματωμένο μέσα τέλος πάντων κακό τσιπάκι και έχει επιτάχυνση και δεν είναι για competitive play, γιατί ενώ κάνεις αυτή την κίνηση αυτό μπορεί να το πιάσει η επιτάχυνση που έχει μέσα και δεν μπορείς να την ενεργοποιήσεις και να σου κάνει 2 χιλιοστά πιο πέρα και να χάσεις το headshot. Ρε φίλε, όχι, είναι να τρελαίνεσαι. Αλλά πρώτες εντυπώσεις τουλάχιστον και σε συνδυασμό με το gaming, το laptop της Xiaomi που έχει και αυτό λεντάκι από κάτω και ιστορίες. Ωραία φάση. Βέβαια η τιμή του δεν είναι και καμία οικονομική, οπότε ίσως έπρεπε να το παίξουμε λίγο πιο safe. Βέβαια, σε άλλα ποντίκια όπως το Rappu, το θυμάστε που ήταν του Logitech του MX2S, ο κλόνος, μου βγήκε μια χαρά γαμάτο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει δοκιμή. Εντάξει, και είναι αυτό, να στο ανοίξω τώρα. Α, ωραία! Όχι, θα πάω να το δοκιμάσω μέσα, θα πάω να παίξω κανένα Fortnite. Λοιπόν, και τι βλέπουμε εδώ πέρα, το vertical το mouse. Αυτό το κρατάς έτσι, και αυτό έτσι. Και έχει και εδώ πέρα και αυτό πλήκτρα. Τα πλήκτρα βέβαια αυτά δεν ξέρω κατά πόσο θα με βολέψουν, αλλά το κρατάς έτσι. Αυτό τώρα για κάποιον που κάνει παραγωγική δουλειά, που κάθεται και κάνει πάρα πολύ design και σχέδια και ιστορίες και παπαρικές τέλος πάντων που είναι όλη την ώρα με το ποντίκι, είναι αποδεδειγμένο ότι ο καρπός έχει καλύτερη στήριξη με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τώρα, άμα γουστάρεις και εσύ να παίζεις και games με αυτό εδώ πέρα το ποντίκι, ok, πάω πάσο, αλλά η ενδεδειγμένη χρήση του είναι για πολύ ωραία χρήση στο γραφείο, που θα κάθεσαι εδώ πέρα και θα λιώνεις και θα σχεδιάζεις και θα θες ακρίβεια και ξεκούραση. Οι περισσότεροι από εσάς δεν ενδιαφέρεστε τώρα για σύνδρομα καρπιαίου, σωλήνα και τέτοια. Ρωτήστε κάποιον gamer, που είναι πολλές ώρες εκεί πέρα πάνω κάτω ο καρπός, γιατί όσο και να λέμε, α, εσύ με το καρπό τέλος πάντων όλη την ώρα χειρίζεσαι υπολογιστή, γράφεις τέλος πάντων και είσαι με το ποντίκι, πρέπει να έχεις πολύ γυμνασμένο καρπό. Όχι, δίνεται συνέχεια και έχεις θεματάκια. Γι' αυτό και πολλοί δεν μπορούν, ας πούμε, να γράψουν σε ένα πληκτρολόγιο που δεν έχει ρίστρες. Να το ακουμπήσουν εδώ πέρα για να είναι σταθερός ο καρπός. Οκ. Okay? Οπότε ένα vertical mouse. Τι να σου πω τώρα, αυτά είναι θέμα προτιμήσεων. Εμένα το προηγούμενο με είχε βολέψει και ήρθε στραβατσαρισμένο. Άμα θυμάστε, είναι από παλιό unboxing 3 χρόνια πριν, 2 κάπου εκεί, που μου είχε έρθει και στραβατσαρισμένο. Δούλεψε στο τέλος. Αλλά εντάξει, δεν ήταν για πολύ. Εγώ θα προτιμούσα αυτά εδώ τα ποντικάκια. Αν ήμουν σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ίσως και εγώ να προτιμούσα κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ νης αγορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτήν εδώ την παπαριά και να αφήσω τις κονσόλες για το τέλος. Το Stat Center Finder. Ερχόμαστε εδώ. TH210 λέει LCD Display. Ναι, ωραία και καλά. Αφού αυτό το μαχαιράκι ωραίο είναι. Καλά κόβει. Όταν κάνω ένα review ενός κινητού που κάνω κοντινά πάνω στο τραπέζι, θα έχεις δει εδώ πέρα κάτι περίεργες γραμμούλες. Θα λες, ωραία, το βρωμιάρι το γύφτο, ρε, έχει φέρει κινητό 500 ευρώ, δεν κάνει ένα τσουπ τσουπ εδώ πέρα να το καθαρίσει. Δεν είναι αυτό, φίλε, είναι χαρακές από το μαχαίρι. Είδες και τώρα πήγα να κάνω τη μαλακιά μου και κρακ γραμμή. Κάποια στιγμή, άμα παραγίνει το κακό εδώ πέρα, θα κάνω τούμπα το τραπέζι, θα πάω τις γρατζονιές από εκεί και θα φέρω το άλλο κομμάτι από εδώ για να είναι καθαρό. Αλλά ακόμα εντάξει, αντέχει, είναι λίγες οι γραμμές. Τέλος πάντων, αρκετά ακούσατε για το τραπέζι μου και τι σκοπεύω να κάνω. Και πάμε εδώ να ανοίξουμε αυτό. Παραλίγο να ρίξω μπουνιά στα άλλα. Και αφού το ανοίξαμε, πάμε να δούμε τη γράφη. Βρίσκεται εδώ πέρα ωραία βίδες ξύλινες και μεταλλικές για να μην πας να τρυπήσεις κάποιο στήριγμα λογικά σε κάποια ύψοσανίδα, σε κάποιο σπίτι στην Αμερική που τα κάνουν όλα ξύλινα, δεν ξέρω. Αρχινεύει εδώ πέρα το μέταλλο μέχρι και 3 ίντσες ή 76 χιλιοστά. Τα καλώδια πάλι 76 χιλιοστά. Auto calibration, all faction detection, τα αναγνωρίζει όλα. Ναι, rebars εδώ πέρα, metal pipes, AC wiring και όλα. Και από τη μέσα μεριά, α, έχει και οδηγίες. Εντάξει, εγώ τη διάβαζα αυτή τη βλακία. Τέλος πάντων. Και πάμε εδώ και σου λέει τι να δεις και πώς να το δεις και mode selection και μετά για μισή ίντσα, για μια ίντσα. Οπότε διαλέγεις και το βάθος εδώ πέρα που θες να υποστηρίξει. Μα άμα βρω κάτι στη μία ίντσα. Καλά, μπορεί να θες να κάνεις μικρότερη τρύπα, αλλά όλη τη μεγαλύτερη θα κάνουν. Θα πάνε και βάλουν τίποτα ούπα τέτοια τεράστια και θα σε κομπλέ. Tool position, ok. Πάμε να δούμε τώρα, βέβαια, ελπίζω να μην έχει καμία μπαταρία 9V, γιατί θα πρέπει να πάω να ξυλώσω από τίποτα άλλο. Οπότε κάτσε να το ανοίξουμε. Και back. Και για να μην μου λέτε ότι σας λέω παπαριές, οπ, τι έχουμε εδώ πέρα, το θυμάσαι? Είναι το προηγούμενο vertical mouse που είχα φέρει. Κοίτα εδώ, 2,4 GHz, ωραία και καλά. Έχει μια μικρή διαφορά με αυτό, τουλάχιστον στην εμφάνιση και στην επιφάνεια εδώ πέρα που μπορείς να αγκαλιάσεις, αλλά ήταν πιο άνετα τα κουμπάκια από την κάτω μεριά. Σε αυτό που είναι από την πάνω μεριά, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Θα είναι λίγο ζόρι. Πώς θα το πατάς εδώ πέρα με την κλείδωση? Τέλος πάντων, το βάζουμε στην άκρη. Και για να μην λέτε ότι δεν έχω κι άλλα τέτοια περίεργα γατζετάκια, εδώ έχω το φωτόμετρο ή λουξόμετρο, πες το πως θες, που μετράω τους φακούς μου. Και άμα παρατήρησες εκεί πέρα κάτω από το Mi 8, έχω τον Imalen, τον MS12. Ας το φίλε φακουδάρα. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Και τι βλέπεις? Α, βγάζεις αυτό το καπάκι και σου έχει μέσα τον αισθητήρα και μετράς εδώ πέρα ωραία και καλά. Και έχει εδώ πέρα υποδιαιρέσεις και τέτοια. Το LX το 1010B δουλεύει άψογα. Οπότε, άμα κάποιος θέλει κάποιο τέτοιο κατζετάκι, αυτό εδώ το συστήνω. Εντάξει, υπάρχουν και πιο οικονομικά. Αυτό όμως μου έχει δουλέψει μια χαρά τόσο καιρό. Α, αυτό είναι το καρκινόμετρο. Κοίτα, αυτό εδώ πέρα μετράει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα πεδία και ιστορίες. Οπότε. Τι στο διάλογο βρήκε εδώ? Τα φωτά.
παίζει εδώ πέρα να κάνει τίποτα παρεμβολές. Ή κάτσε να δω το κινητό. Να είδες εδώ πέρα βγάζει και HFIL τώρα. Εδώ είμαστε. 1,18. Ψάχνει σήμα το καημένο το κινητό. Οπότε μια χαρά. Αυτό το παίρνουμε με 60 με αα. Οπότε θέλουμε αυτό εδώ. Το παίρνουμε, το βάζουμε εδώ πέρα. Τσακ, τσακ. Και τώρα λογικά είμαστε κομπλέ. Γενικά είναι αυτό. Έχω 1.000 μπαταρίες εδώ πέρα. 9 βολτές έχω μόνο 2. Και η μία ήταν εκεί μέσα. Η άλλη δεν ξέρω που βρίσκεται. Και πάμε να το ανοίξουμε. Α, ωραία. Και σου λέει πάνω λογικά το υλικό. Εδώ πέρα τι είναι, και άλλο κουμπάκι. Και πάμε να κάνουμε μια μικρή δοκιμή. Λοιπόν, σε αυτό το τραπέζι από την κάτω μεριά υπάρχει μια μεταλλική ράβδος που φεύγει από αυτό το κομμάτι και πάει μέχρι πέρα. Οπότε, κάτσε να κάνω μια δοκιμή. Εδώ δεν βρίσκει τίποτα, εδώ δεν βρίσκει τίποτα, εδώ δεν βρίσκει τίποτα. Εδώ κάτι αρχίζει να βρίσκει. Και εδώ κάνει μπιπ. Παίρνω το κατσαβιδάκι ακριβώς από κάτω. Και το έχει βρει. Με ξύλι στην αρχή θέλει ένα καλυμπράρισμα, να το βάλει κατευθείαν στο τοίχο, να το κρατήσει 1-2 δευτερόλεπτα τέρμα σταθερό, να κάνει αυτό το πράγμα. Να δει δηλαδή ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές και μετά να πας να το πιάσεις. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα δουλεύει μια χαρά. Τσακ, το ξαναβρήκε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ναι, τέλος πάντων είναι ένα εργαλείο για εσάς τους Bob τους Masters εδώ πέρα του καναλιού. Οπότε το βάζω στην άκρη. Φαίνεται ότι δουλεύει. Θέλω να ρίξω μια δοκιμή εδώ πέρα, ειδικά στα καλώδια. Να σου πω δηλαδή άμα πιάνει εδώ πέρα κανονικά σε ένα τοίχο και όχι εδώ πέρα με ένα καλώδιο πολύ μπριζού στα 2 εκατοστά. Οπότε, κάτω στην περιγραφή, όπως και τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, θα έχω κάποιες έξτρα πληροφορίες μετά από αυτό εδώ το unboxing. Εντάξει, ναι, μένω ωραία τα unboxings. Εγώ σου κάνω βέβαια και κάποια mini reviews και σου λέω κάποιες περισσότερες πληροφορίες για κάθε προϊόν. Αλλά, άμα θέλετε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν να το δούμε πιο γρήγορα, να κάνω δηλαδή και το review του το ξεχωριστό, γράφτε το κάτω στα σχόλια. Μπορεί να βάλω ένα straw poll και να σας πω πείτε ποιο προϊόν θέλετε να δείτε πρώτα το review και θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτήν εδώ πέρα τη μικρή κονσόλα, τη φορητή. Arcade console, TV outlay, adapter power. Reset, Game Keys, Arrows Keys, Volume Stop. Λοιπόν, έχω φέρει πολλές τέτοιες. Οι περισσότερες, μη σου πω το 90% είναι σάπιες. Σάπιες ρε φίλε, τίποτα. Τα κουμπάκια είναι ότι να είναι. Υπάρχει lag, υπάρχει stutter. Είναι χάλι. Και βλέπεις τώρα δηλαδή, δεν ξεκινάμε καλά. Model Video Game, Name Q3. Μάλιστα. Μία κονσόλα, ένα EV cable, ένα DC cable και ένα user manual. Και τι μας λέει εδώ πέρα, Digital Game System, 3 inches Super LCD εδώ πέρα φοβερής ευκρίνειας. The console is slim, ωραία μικρή και φορητή και. Ναι, backlit, έχει και απίστευτο φωτισμό. Α, ωραία. Και επανεφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, αλλά μπορείς να βάλεις και άλλες μπαταρίες δικές σου. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έναν κλόνο του Game Boy. Πάμε εδώ πέρα, το βγάζουμε αυτό. Έχει και κάποιες οδηγίες και μας λέει ότι μπορούμε να το συνδέσουμε ακόμα και σε τηλεοράσεις. Όχι με HDMI φυσικά, με RCA λογικά. Αλλά κοίτα εδώ, EV cable, lithium batteries, ωραία τα κουμπάκια εδώ, retro FC. Φοβερό τρομερό, το βάζει τη τέτοια. Ναι, έχει μπαταρίε. Δεν πειράζει, βάλτε εδώ, βάλτε εκεί. Τέλεια. Και ένα troubleshooting που ίσω χρειαστεί μετά από λίγο καιρό για το πώ να φτιάξει κάποια προβλήματα που μπορεί να σου εμφανίσει. Πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα τα καλωδιάκια. Τι βλέπει, το ένα είναι το τυπικό, το τσουτσουνάκι αυτό που μπαίνει πάνω στη κονσόλα και το άλλο σου βγάζει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα αρσαία. Το κόκκινο και το κίτρινο. Ήχο εικόνα, μάλλον. Μετά έχουμε το καλώδιο φόρτιση. Mini USB πάλι. Ρε γάμο, το δεν βάζουν ένα micro USB. Ναι, γκρινιάζω πολλέ φορέ για τα micro και λέω έχουμε πάει στην εποχή του Type-C. Αλλά το mini είναι ακόμα χειρότερο. Δύσκολα θα βρει τέλο πάντων κάποια συσκευή. Αλλά μπορεί να θέλουν να δώσουν παραπάνω ρεύμα. Δεν ξέρω, πάμε να το δούμε. Και αυτή εδώ πέρα είναι η κονσόλα μα. Πρώτε εντυπώσει. Τα πλήκτρα ή ο σταυρό, δεν ξέρω κάτι. Παίζουνε κατευθείαν. Λοιπόν, από την πάνω μεριά έχουμε το Power On Button λογικά. Ω, κατευθείαν. Φυσικά, English. Start. Κατευθείαν στο ψητό, έτσι. Εν τω μεταξύ, το ηχείο του από εδώ κάτω. Σόπα ρε. Και ήρθε και με φορτισμένη μπαταρία. Αυτή είναι η μπαταρία λιθίου εδώ πέρα, κλασική παλιά Nokia. Και από ό,τι θυμάμαι παίρνει και αα εξτρά άμα θες εσύ. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, Plants vs. Zombies, Pocket Monster, PKP. Καθόμουν και κοίταγα κάποια reviews πολύ κακών ROMs. Και ήταν ένα παιχνίδι ότι να είναι ρε φίλε. Πήγαν απλά και βάλανε τα sprites εδώ πέρα και ήταν Pokémon και καλά. Και ήταν από άλλο παιχνίδι. Πήγα για πάνω Pikachu, δεν έκανε τίποτα. Ναι, αυτό είναι. Ω! Το σπαμάρω πότε θέλω, το Thunderbolt. Ναι, ας πούμε εδώ. Να, είδες, είναι αυτό που σου λέω. Ότι βλέπεις τον εχθρό εδώ και λες, α, μου τέλειωσαν τα power. Βλέπεις εδώ πέρα το βράχο, τέλος πάντων, ή κάποια, ναι, μανιτάρια εδώ πέρα, ό,τι να είναι. Βλέπεις κάποιους εχθρούς, λες, θα πηδήξω πάνω τους, θα είναι σαν το Μάριο και με το που πηδάς. Κάτσε να παίξουμε λίγο. Πήρα λογικά ulti, κάτσε να δω. Oh. Και έχει κουμπάκι reset για να πας στην αρχική σελίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τα παιχνίδια. Dr. Mario, Mario Bros, Mario vs. Time Machine. Τι είναι αυτό, Angry Bird 2.
Είναι εντωμεταξύ αυτά μερικά παιχνίδια, όπως βλέπεις, ξέρω εγώ, το Pokémon και αυτά, είναι το ίδιο κλασικό σκατοπέχνιδο που έχουν αλλάξει απλά. Στη θέση, ξέρω εγώ, του πουλιού έχουν βάλει το Pikachu, στη θέση του Pikachu έχουν βάλει το Angry Bird, έχουν βάλει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Κόντρα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Πάνω, πάνω, κάτω, κάτω, αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά. A, B, start. Select, start. Jungle. Πάμε εδώ πέρα στη jungle. Ναι. Εντάξει, τώρα που κρατάω. Κοίτα, δεν είναι ότι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο Contra. Δηλαδή το έχουμε δει πολύ σε πολλά emulators. Αλλά ρε φίλε. Τουλάχιστον για την ώρα. Φαίνεται καλή φάση. Καλά, και ο ήχος, εντάξει, μην περιμένεις να είναι τίποτα τρελό. Αλλά. Πίδα ρε. Μια χαρά. Εντάξει, για να βγούμε μπορούμε κάπως. Όχι, πρέπει να κάνω το reset κάθε φορά. English. Και θέλει το start. Super Mario. Κάτσε να δούμε εδώ. Κοιτάω και την ευαισθησία των πλήκτρων. Εντάξει, θέλει συνήθεια τώρα. Αυτό είναι πιο πολύ για παιδάκια που έχουν μικρά χεράκια. Εγώ εδώ πέρα ψιλοζορίζομαι, αλλά οκ. Okay. Τώρα εντωμεταξύ που προχώρησα λίγο πιο γρήγορα, βλέπω tearing με γυμνό μάτι, όχι με το τέτοιο, πάνω στην οθόνη. Δηλαδή οι σωλήνες μου κάνανε κάτι περίεργα. Λοιπόν, και παιδιά, αυτή είναι η κονσόλα του Soulja Boy. Αυτή δεν είναι που πουλάγε 99 ευρώ, κάτι που είχε γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μια χαρά! Δεν είναι κάποια bootleg έκδοση, είναι όντως Super Mario. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τα παιχνίδια τα τελευταία. Ζήπησε, ρε, ναι, καράτε εδώ. Έχει bubble bubble. Τι αυτό. Ναι, τένις και καλά. Tank. Από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, εντάξει, δεν είναι σε καμία περίπτωση 168 παιχνίδια της προκοπής. Αλλά, φιλέ. Πού είναι η ένταση, από εδώ. Παμάλ. Όχι, για αυτά τα λεφτά, ναι. Donkey Kong. Είναι το παλιό με τα βαρέλια. Devil World. Όπα, κάτσε, Devil World. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι. Ναι, από τα 168 παιχνίδια να φανταστείς ότι θα είναι καμιά 68αριά γενόδωρο. Τα περισσότερα μπορεί να είναι 2-3 φορές ή να είναι κάποιες τέτοιες ρόμς της πλάκας. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον βλέπω γνωστά παιχνίδια και το Kung Fu. Φαίνεται εδώ πέρα. Έχει καλή συλλογή, δηλαδή δεν είναι όλα τερμά σάπια. Κάτσε. Adventure Island. Έλα ρε. Τελευταία δοκιμή, το οργίζομαι. Γενικά όταν παίζω με τέτοιες κονσόλες, κάθομαι και κολλάω κι εγώ ο παπάρας. Ναι, το Wonder Boy. Γενικά στην οθόνη παρατηρώ εγώ τώρα ένα tearing που κάθομαι και την κοιτάω. Δηλαδή δεν προλαβαίνει ο ρυθμός ανανέωσης και βλέπω τα δεντράκια να κάνουν ό,τι να είναι. Αλλά ναι, save the frames, kill the animals και τέτοια πράγματα. Πάρτο. 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 Δεν το περίμενα. Σου λέω, είχα φέρει κάτι άλλο που είναι σαν το Game Gear. Σου έλεγα μάγκα μακριά. Ήτανε με σκατορόμ, ήταν και κάποια άλλα που λέγανε και καλά ότι έχουν και smart λειτουργίες. Αλλά δεν μπορούσε να κάνεις απολύτως τίποτα και στο διαφημίζαν έτσι. Αλλά φίλε, όχι, worth. Worth. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Και θα ζητήσω και κουπονάκι τώρα αύριο κιόλας να το ποστάρω. Λοιπόν, και πού είναι το μαχαιράκι μου? Εδώ, και πάμε να δούμε και το τελευταίο προϊόν αυτού του GearBest όπως μας βγήκε unboxing. Και είναι αυτή εδώ πέρα η κονσόλα. 240 games ενσωματωμένα, 8-bit Arcade Station. Arcade State. Ναι, και το πρώτο κομμάτι ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι τη μεταφορά. Το βλέπεις? Η μπάλα από το joystick έχει φύγει. Τέλος πάντων, τι βλέπουμε? 240 παιχνίδια σε ένα, Eye Protection. Και καλά, σε 2,5 inches TFT οθόνη, τι Eye Protection να βάλεις ρε φίλε? Έχεις μπλε φίλτρο και καλά μπροστά. Τέλος πάντων, μας λέει ότι είναι dual power supply. Α, μάλλον αυτό είναι με μπαταρίες και με αλφα-αλφα, ενώ αυτό ήταν μόνο με τις μπαταρίες τις δικές του. Αλλά παιδιά, μπαταρία Nokia κινητού. Ξέρετε τι αυτό εμείς μιλάμε. Dual power supply, Lion battery και αλφα-αλφα battery μαζί. On off εδώ πέρα, αν δεν το ανοίξεις να το δεις πώς είναι, δεν έχει μπαταρίες μέσα, ok. Είναι συμβατό, έχει κάποια παιχνίδια μέσα και από την πίσω μεριά τι μας γράφει.
πώς να ανοίξει τις μπαταρίες. Γιατί μου βγάζει τρύπες εδώ πέρα, τέλος πάντων. Υπήρχε περίπτωση να το ανοίξω για να πάω να του βγάλω την μπαταρία. 8-bit το chipset, μέσα 240 παιχνίδια, 2,5 TFT LCD οθόνη, dual power supply. Ναι, πάλι αυτά και οι διαστάσεις του είναι αυτές. High quality stereo speaker. Καλά, θα το δούμε αυτό, αλλά πιο πολύ για μονοφωνικό. Και από την κάθε μεριά μας λέει ότι έχει 3α. Α, βγήκε εκεί μπάλα. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε, κάτσε να το ανοίξω αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τσακ. Game Station. Και. Α, ωραία. Έφυγε αυτό το κομματάκι από τη συσκευασία και νόμιζα ότι ήταν ένα κομμάτι της κονσόλας και θα άρχισε πάλι. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ. Ναι, η συσκευασία δεν έχει τίποτα άλλο, οπότε βάζουμε στην άκρη, βάζουμε και αυτό εδώ στην άκρη. Θα πηδώσουμε το τσουτσουνάκι πάνω στο joystick, ωραία. Α, ναι, οκ, okay. Δεν ήταν επιδοτό, απλά πήγαινε και το ακούμπαγες από πάνω. Και βλέπουμε, reset, V και SP player και καλά, και coin. Δύο πλήκτρα, τέρμα βασικό, και εδώ πέρα είναι ο λευγές που καθόμαστε και παίζουμε. On off, πλήκτρο από εδώ, έχει βίδα, έχει βίδα. Για άμα το κερατό μου. Ξεβιδώνουμε αυτό και μας βγάζει τις μπαταρίες. Και πάρτο τώρα. Ναι, stereo speakers λέει, γιατί... Animal Blockers, Police vs. Thief, Seagulf, Submarine, Warzone, Waterpipe, Apple Chess, τα παιχνίδια τέτοια θα είναι. Frantic Fishing, Octopus Sea, Danger Bridge, τι είναι αυτά τα παιχνίδια ρε, Balloon Shoot, Volleyball, 2 player, πού ακριβώς θα βάλει ο άλλος το δεύτερο το χέρι. Τέλος πάντων, Discus Pat, Woodly Vine Action, Power Pool Girl, όπα. Και δεν επιλέγεις καν με αυτό. Bug Catcher, Powerful Girl. Και τώρα... Powerful Girl. Το Powerful Girl πηδάει κιόλας. Κάμω την τάμω. Ω! Δεν σκοτώνει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Έχει καμιά σούπερ κίνηση να πατήσω και τα δύο μαζί. Α, αυτό είναι το volume. Πατάς μία και κλείνει. Καλή φάση. Λοιπόν, πάμε εδώ, start button. Ναι, οκ. Okay. Και πάλι εδώ. Ωραίο παιχνιδάκι μου φαίνεται αυτό. Δεν το είχα ξαναπαίξει, οπότε κάτσα να κάνουμε ένα reset. Θέλω όμως τέτοιες κονσολίτσες. Θέλω να μου έχεις ρε φίλε και κάτι της προκοπής. Τώρα εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να μου έχεις ένα Super Mario, ας πούμε. Billiard 2008. Δύναμη πόσο... Α, έχει από πάνω για τη δύναμη. Και το μεταξύ τα παίζω μόνος μου. Μεταξύ μου, η μουσική ήταν πολύ καταθλιπτική, ρε φίλε. Αντί να πεις να παίξεις, να έχει ένα μπιτάκι εκεί πέρα τέτοιο... Δεν έχεις φίλους, παίζεις μόνος εδώ πέρα σε αυτή την κονσόλα, μέσα στο σπίτι. Ναι. Κοίτα, άμα συνεχίζουν όλα τα παιχνίδια και είναι τέτοια σαπίλα, όχι φίλε. Animal Blocks, Aerial Welfare, Police Dog, κάτσε, Police Dog Lassie. Γιατί η λάση ήταν αυτό εδώ πέρα το σκυλί ακριβώς. Πρέπει να κάνω κάτι εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Αυτός μας έχει καταληστέψει και δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Α. Και καλά είναι παιχνίδι μνήμης. Πρέπει εγώ να δω που έχει κλέψει ο άλλος τα πάντα. Ατέλειωτη διασκέδαση με την οικογένεια. Άγια μου σουλάση. Ρε παιδιά, με το Night Fight εγώ περίμενα ξέρω εγώ ότι θα είναι τίποτα λιτάμπουρες σε κανένα στενάκι εκεί πέρα το βράδυ και θα παίζουν βρωμόξυλο και θα έχει περιπέτεια και τέτοια. Ανταυτού είμαι Knight στο διάστημα και πολεμάω μανιτάρια με ένα αεροπλανάκι με κάτι happy face εδώ πέρα τριγύρω. Όχι. Όχι. Πολύ όμορφο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι όμορφο. Εντάξει, είναι σαν ωραία καμπίνα εδώ πέρα. Είναι μικρό. Εντάξει, εμένα δεν πειράζει. Έπαιξα και με αυτό. Ούτως ή άλλως και με αυτό εδώ πέρα έπαιξα που έχει περισσότερα πλήκτρα και είναι ακόμα πιο μικρά. Αλλά ρε φίλε, δεν κατάφερα να βρω ένα παιχνίδι της προκοπής. Εντάξει, τουλάχιστον να μου έχεις ένα Super Mario. Goldman. Τι είναι αυτά εδώ. Goldman, πού το. Έπρεπε να κάνω ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, γιατί με αυτά εδώ πέρα γουστάρω να παίζω, αλλά δεν θα το άξιζε. Όχι παιδιά, κατηγορηματικά όχι. Πολύ ωραίο φαίνεται, αλλά δεν αξίζει. Δεν λέει ρε φίλε, με τι παιχνίδια. Άντε, πες εγώ το πήρα για το παιδάκι μου. Τι θα παίξει, θα σου πει ρε μπαμπά. Ρε μπαμπά, με στο κινητό που σου παίρνω, ξέρω εγώ, έχω παιχνίδια με 3D γραφικά, κάθομαι που πολεμάω με το Σογκόκου και τέτοια πράγματα. Με αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, τι να παίξω με αυτό. Τι είναι αυτά τα πίξελ. Ρε με δουλεύει, θα αρχίσει να σε βρίζει το παιδί σου. Οπότε φίλε, όχι από μένα. Οπότε φίλε, όχι από μένα. Πολύ ωραίο φαινότανε, αλλά δεν ήτανε. Οπότε όχι, φίλε. Κοίτα, γι' αυτό σου είπα. Είχε μέσα γνωστά παιχνίδια, δούλευε μια χαρά, οι χειρισμοί δεν ήταν κάτι τρελό, αν και στην αρχή αγχώθηκα. Αλλά όχι, ρε φίλε. Και πάμε να δούμε και τα τελευταία πραγματάκια που είχα στην άκρη. Λοιπόν, όπως αυτό εδώ το Smart Card Reader,
που αυτό αναγκαστικά θα σου κάνω δικό του αναλυτικό review. Γιατί θέλει αυτό το προϊόν δικό του αναλυτικό review, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα μπροστά έχει ένα σημαδάκι. Τι σημαδάκι είναι αυτό, κάπου το έχω δει, κάπου το έχω δει. Στη σύμπτωση των κινητών το έχω δει, Σωτήρη. Ε, ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν εκτός ότι σου επιτρέπει να προγραμματίσεις κάρτες, RFID, καρτούλες εισόδου, εξόδου, τέλος πάντων, τις βάζεις μέσα, έχει πρόγραμμα για τον υπολογιστή, το περνάς και τις προγραμματίζεις και δίνεις πρόσβαση σε κάποιον. Μπορείς να βάλεις και microSD μέσα, ok, λειτουργεί και σαν χαμπάκι, αλλά μπορείς να βάλεις και τη SIM κάρτε σου. Οπότε έχεις χρειαστεί ποτέ, ξέρω εγώ, να αντιγράψεις τα τηλέφωνα ή τις επαφές τέλος πάντων από τη μία κάρτα SIM στην άλλη και να μην μπορεί να το υποστήριζε το τηλέφωνο όταν παλιές τεχνολογίες και να μην μπορούσες τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Αυτή τη δουλειά κάνει αυτό. Δηλαδή παίρνει τις κάρτες από μέσα, τις εσίδιες αρχεία είναι κάτι τέτοιο τέλος πάντων, τα παίρνει, τα αποθηκεύει στον υπολογιστή, βάζει την άλλη SIM, τα γράφει και είσαι κομπλέ. Οπότε αρκετά χρήσιμο εργαλείο γιατί ούτως ή άλλως αυτή η διαδικασία που πάνε και σου βάζουν τη SIM πολλές φορές δεν τις κάνουν δωρεάν και σου ζητάνε κανένα δεκαρικάκι, οπότε το βάζω και στην άκρη. Το επόμενο προϊόν που έχουμε εδώ πέρα είναι ένα κλασικό ενδοσκόπιο, παιδιά έχω φέρει 20-30 τέτοια από την αρχή του καναλιού. Λίγο πολύ το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, αλλά. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα συχνά. Δηλαδή, OK, βάζουν τώρα πλέον και ανταπτοράκια, θα έχει το συγκεκριμένο ή όχι. Δεν έχουν βάλει, απαράδεκτη. Τέλος πάντων, βάζουν πολλές φορές και ανταπτοράκια πλέον Type-C σε micro-USB σε περίπτωση που δεν έχεις κάποια συσκευή με micro-USB για να δουλέψεις. Αλλά ακόμα και αν έχεις ένα κινητό με OTG, δηλαδή που υποστηρίζει, ξέρω εγώ, να βάλεις και ένα πληκτρολόγιο για να ποντίκι πάνω και να δουλέψουν, πολλές φορές δεν υπάρχει συμβατότητα. Δοκιμάζεις με κάποιες εφαρμογές, σου λέει μέσα, ξέρω εγώ, πήγαινε, κατέβασε αυτή την εφαρμογή. Εντάξει, αυτό συνδέεται και στον υπολογιστή, αλλά δεν είναι το θέμα μας ο υπολογιστής, είναι το κινητό. Κάτι on the go, εγώ ανά πάσα στιγμή να το κουμπώσω και να βάλω, ή άμα έχω ένα ταμπλετάκι, είμαι υδραυλικός και θέλω να δω κάπου, ξέρω εγώ, κάτι μέσα, να βάλω αυτό στη σωλήνα, να ξεμπερδεύει. Να μην έχω λάπτο μαζί μου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πολλές φορές εμένα δεν μου έχουν δουλέψει. Ή μπορεί να δουλεύανε στα τρία κινητά και στο τέταρτο που να το χρειαζόμουν να μην μπορούσε να λειτουργήσει. Υπήρχαν πατέντες που πήγαινες και βάζεις όχι το πρόγραμμα που σου ζήταγε, πήγαινες, έβαζες δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και μετά έκανες δουλειά και πήραζες ερμηνείες και bond rates και ιστορίες. Αλλά ρε φίλε, σε τέτοια προϊόντα θέλω να είναι κάτι universal. Να ξέρω ότι είτε το βάλω σε αυτό το κινητό, είτε σε αυτό το κινητό, είτε σε αυτό το κινητό θα δουλέψει. Και δεν θα ρισκάρω εγώ ή θα σου πω ναι, δουλεύει μια χαρά, πήγαινε πάρτο και θα το πάρεις και θα το βάλεις στο τέλος στον πάτο σου. Ναι, μπορείς να το βάλεις και στο πάτο σου και να δεις πώς είναι μέσα, γιατί έχει και φωτάκι το μπροστινό. Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Α, άλλο ένα humidifier εδώ πέρα, Σωτήρη, τη Xiaomi, ε. Αυτό μου φαίνεται πολύ ωραίο. Mist γράφει εδώ, ναι, 5V, 2W, 420ml. Χωράει πράγμα μέσα, φίλε. Οπότε εγώ που θέλω να έχω νέφωση έτσι ωραία για να μου ανοίγουν τα ρουθούνια και αριστερά και δεξιά, θα πάω να πάρω αυτό το πράγμα και θα είμαι κομπλέ. Ναι, και μάλιστα αυτό που μου αρέσει. Ωραία, φίλε, είναι design το αυτό. Βέβαια, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το design, αλλά αυτά εδώ πέρα δεν είναι και φθηνά. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ. Και ανταλλακτικά. Ναι, ρε φίλε. Αυτά τα ανταλλακτικά, παιδιά, είναι όλη η υπόθεση. Άμα βρείτε για τα ανταλλακτικά, δεν ξέρω αν τα πουλάνε και ξεχωριστά, αλλά ότι τα έχει μέσα, πάρα πολύ θετικό. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια humidifiers, πολύ φθηνά, πολύ ακριβά, όπως γουστάρεις εσύ, που μπορείς να βάλεις και εθέρια έλαια και ιστορίες. Αλλά το όλο θέμα είναι αυτά εδώ τα ανταλλακτικά. Το βάζεις μέσα, εντάξει, εσύ μπορεί να θες να βάζεις νερό σκέτο, ρε φίλε, οπότε αυτό θα κρατήσει, ξέρω εγώ, για 10 χρόνια, δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο άλλος όμως που θα θέλει να βάζει. Δεν θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Ο άλλος. Τι καλό ήταν αυτό. Πω, ρε φίλε, θα μαζεύω όλο το βράδυ. Ο άλλος όμως που θέλει να βάζει, ξέρω εγώ, και εθέρια έλαια και έτσι αρωματικά ωραία, αυτόν θα τον απασχολεί. Γιατί βάζοντας μέσα έλαια, και αυτό που μεταφέρει το νερό τώρα από την πάνω μεριά και κάνει όλη αυτή εδώ τη διαδικασία, σιγά σιγά θα αρχίσει να παπαριάζει για να γλιτσιάζει. Οπότε θα βάζεις, ξέρω εγώ, το καλοκαιρινό άρωμα των φρούτων που είναι μια γεύση εκεί πέρα από αυτά τα λαδάκια που βάζεις μέσα και θα σου βγαίνει στο τέλος μια ανάμιξη με την προηγούμενη την κανέλα που έχεις βάλει και τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και πάει λέγοντας. Οπότε ναι, αυτό εδώ πέρα χρειάζεται αλλαγή. Άμα βρεις ανταλλακτικά, είσαι κομπλέ, θα πας να το αλλάζεις και θα είναι μια χαρά καθαρό. Οπότε να σου πω κάτι, αυτό με έψησε λίγο. Έχει καμιά έξοδο USB αυτή η παπαριά να φανεί χρήσιμο πουθενά? Όχι. Οπότε πού είναι το LDNO? Και οπότε παίρνω το LDNO. Εντάξει, πρόσεξε, η λεπτομέρεια μέχρι το καλό δύο, ρε φίλε. Αυτά είναι. Ανάβει εδώ πέρα και τώρα με είχα νεράκι κάπου εδώ. Θα το έβαζε και θα μου έκανε πλίτς, θα μου έβαζε συννεφάκι από πάνω, ατμό. Οπότε ναι, Xiaomi τέτοιο πραγματάκι. Viomi, τέλος πάντων αυτές τα σαν brands της Xiaomi. Να, VH, made in China. Οπότε κομπλέ. Με ξέρω αυτό τι είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι έξτρα φιλτράκι. Βοηθάει σε κάτι. Σου λέει και καλά για το νερό, άμα τελειώνει να πας να το γεμίσεις. Μάλλον. Οπότε ναι, μια χαρά. Air Humidifier τη Xiaomi. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το βάζω και αυτό εδώ πέρα στην άκρη. Και το τελευταίο προϊόν από το GearBest που έχει έρθει καιρό και δεν σας το έχω δείξει είναι αυτό εδώ. Και το περίμενα να το ανοίξουμε μαζί. Είναι ο καθαριστής για ρουθούνια και αυτιά τη Xiaomi. Ναι. Έχει βγάλει Xiaomi και τέτοιες μαλακιούλες. Λοιπόν, και κοίτα. Α, πολύ διακριτικό. Και έχει και μπαταρία μέσα. Ναι, ρε φίλε. Και έχει και οδηγίες χρήσης για το πώς να καθαρίσεις τις τρίχες από τη μύτη σου. Πάμε εδώ πέρα. Κοιτάνε και τσίμα-τσίμα. Επαγγελματισμός. Και σου λέει εδώ πέρα ότι το βάζεις, το στρίβεις, ότι είναι και αδιάβροχο. Έλα ρε, δεν έχει πρόβλημα κιόλας. Οπότε εγώ εκεί που κάνω ντους θα ξαφνικά θα παίρνω αυτό το μακρινάρι και θα το χώνω στη μύτη μου και στο όπου θα λούθω να βγάλω τριχές. Μάλλον.
Από την πάνω μεριά έχουμε αυτήν την υποδοχή. Από την κάτω μεριά είναι τη μπαταρία. Κοίτα, το κοροϊδεύω, αλλά φίλε, από design τουλάχιστον δεν έχει να πει κάτι, έτσι. Εδώ στο πλάι σου λέει και πώς να βάλει την μπαταρία. Οπότε σου λέει εδώ πέρα θετικό. Στρίβουμε αυτό. Έχει το κουμπάκι από την κάτω μεριά για να το ενεργοποιήσουμε, γιατί είναι αδιάβροχο. Οπότε μια χαρά μονωμένο. Καλή φάση. Το θέμα είναι άμα δουλεύει. Οπότε. Και από ό,τι φαίνεται δούλεψε. Αν και με αυτά τα προϊόντα είμαι διστακτικό στην αρχή, λέω μην γίνει καμία τρολιά και το βάλω εγώ στη μύτη μου και άρχισε και τραχεί αίμα εδώ πέρα στην τριβάνη. Αλλά κομπλέ. Τώρα με ένα στρίψιμο εδώ πέρα του μηχανισμού το ανοίγει και το βγάζει για να το καθαρίσει καλύτερα. Και εδώ πέρα είναι το μοτεράκι του. Αρκετά δυνατό. Oh. Και το βάζει και να μην το βιδώνει όταν είναι αυτό σε λειτουργία. Και δουλεύει εδώ πέρα το τσιραφάκι μια χαρά. Οπότε τι να σου πω, ότι είναι αδιάβροχο. Κοίτα, για δώρο. Εντάξει, για δώρο για το πατέρα, α πούμε, τώρα που αρχίζει και βγάζει και τρίχε στα αυτιά και στη μύτη και έχει γίνει εκεί πέρα θάμνο. Οπότε για να το φέρει διακριτικά, α πούμε, στο πατέρα σου και να μην πα σαν το κάφρο και του πει ρε φίλε, οι τρίχε από τα ρουθούνια σου κοντεύουν να μπουν μέσα στο στόμα σου, ρε φίλε. Οι μίξε πάνε και κάνουν τσουλήθρα μέσα στο στόμα σου. Κάνε κάτι γι' αυτό. Μπορεί να του πει α, πατέρα, έχετε Xiaomi κινητό. Έχω κι εγώ Xiaomi κινητό. Είμαστε Xiaomi οικογένεια. Πάρε και αυτό το γκατζετάκι. Και να το βάλει στο ρουθούνι του και να είναι μια χαρά. Οπότε ναι. Γενικά ξέρει ότι η Xiaomi επενδύει εδώ πέρα στο design πάρα πολύ. Οπότε αυτό είναι σαν ένα ομόρφο στυλό. Ανά πάσα στιγμή είτε το βάζει στη μύτη, είτε το βάζει στα αυτί σου. Αποδόνηση δεν έχει καλή να το βάλει κάπου αλλού. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτό εδώ το unboxing. Είδαμε ένα στραβατσαρισμένο Mi Boxes. Είδαμε μετά από αρκετά χρόνια ξανά Vertical Mouse στο κανάλι που έχουν γίνει τις μοδός εδώ πέρα μετά το βίντεο του Linus και είναι πιο άνετα και καλά και για το καρπό και έχουν καλύτερη στήριξη για παραγωγικές δουλειές που κάθεσαι και δουλεύεις πάρα πολλές ώρες αυτές εδώ πέρα τις κινήσεις. Είδαμε μετά αυτό το γαμάτο αμαξάκι που οδηγάει σε τείχους, σε παράθυρα, σε ταβάνια γενικά αριστερά και δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο και δούλεψε σωστά. Αν και στα ταβάνια γενικά θέλει λιγότερη ταχύτητα ή και να είναι τελείως λία. Μετά ουσιαστικά δεν είδαμε το Xiaomi, το Gaming Mouse. Σε τέτοια προϊόντα θέλει δοκιμή. Τώρα να το βάλω εγώ εδώ πέρα για να σου πω: α, ωραία κύληση! Μια χαρά, ωραία! Έστησε τα κουμπάκια σε σωστό μέρος. Δεν λέει, θέλει ειδική δοκιμή. Και για να γίνει σωστά αυτή η δοκιμή, φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε το Xiaomi, το gaming, το laptop. Μετά είδαμε αυτόν τον αισθητήρα που βλέπει τις βίδες μέσα από τους τοίχους της Flurion. Και ναι, θέλει καλύτερη δοκιμή γιατί είναι ένα προϊόν που θα ουσιαστικά εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε αυτό. Δηλαδή θα πας να τρυπήσεις κάτι, άμα έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό και λες: α, ωραία, δεν έχει τίποτα από πίσω. Μπορεί να πας να τρυπήσεις και να σε χτυπήσει το ρεύμα. Μπορεί να τρυπήσεις μια σωλήνα νερού και να πλημμυρίσει όλο το σπίτι και να σου έρθει μια ζημιά, ξέρω, κάτι χιλιάρικα. Οπότε θέλει καλύτερη δοκιμή αυτό το πράγμα. Μετά άλλο ένα humidifier της Xiaomi. Παιδιά, βάζεις νεράκι, βάζεις αρωματικά, πετάει από πάνω πλίτσι πλίτσι εκεί πέρα ατμό. Αυτό, αυτή είναι όλη τη δουλειά. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη. Μετά τη βλέπουμε Zowitech. Αυτές οι μάρκες. Zowitech εδώ πέρα το SIM reader και card reader και card writer. Οπότε αυτό που θέλει δικό του ξεχωριστό review. Είδαμε το No Streamer της Xiaomi και δουλεύει. Αυτή είναι εδώ πέρα την κονσόλα, παιδιά. Άμα θες να έχεις μια κονσόλα μόνο για ομορφιά, να βάλεις, ξέρω εγώ, κάποιο παιχνιδάκι να παίζει από πίσω έτσι στο background. Οκ, okay, για οποιοδήποτε άλλο λόγο όχι, δεν μπορώ να σα προτείνω γιατί ωραία εμφάνιση, ωραία και καλά. Δεν μπορούμε να το περάσουμε εμείς δικά μας παιχνίδια και τα παιχνίδια που είχε μέσα ήταν για τα πανηγύρια. Μετά, προσωπικό αγαπημένο αυτού του unboxing, αυτή η κονσόλα. Τη Snowbara στην αρχή που είχε κυκλοφορήσει και όταν βγήκε σε προσφορά και λέω: παιδιά, έχουμε καεί πολλές φορές με αυτές εδώ πέρα τις κονσόλες, τις φορητές και αφήστε το λίγο στην άκρη να δούμε τι λένε τα παιχνίδια, άμα έχει καλή βιβλιοθήκη. Αλλά όχι, αυτή η κονσόλα. Από αυτή τη σύντομη εμπειρία είναι ότι καλύτερο. Εντάξει, δεν θα έχει 168 παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον έχει γνωστά παιχνίδια που μπορείς να παίξεις από απόκριση μια χαρά. Κάποιο screen tearing που με εμφάνισε δεν με χάλασε καθόλου, οπότε για μένα worth. Και για μένα, άμα είναι να κάνεις ένα ιδιαίτερο δώρο σε κάποιο παιδί ή σε κάποιον που νιώθει παιδί, αυτό εδώ πέρα είναι top από όλα αυτά τα πράγματα που έχω δείξει και γενικά από τις φορητές κονσόλες που έχω δείξει στο κανάλι τόσο καιρό. Μετά είχαμε αυτό το ενδοσκόπιο που σε σχέση με τα άλλα ενδοσκόπια που έχω φέρει δεν είχε τα ύψη σε micro USB ανταπτοράκι, οπότε με ψιλοξενέρωσε. Θα πρέπει να δω άμα δουλεύει και να βρω ένα κινητό με micro USB πλέον. Και μετά, ίσως το δεύτερο πιο αγαπημένο μου προϊόν αυτού του unboxing, αυτό εδώ το φωτιστικό. Κάτω από 10 ευρώ, πολύ ωραίο εδώ πέρα, έχει και soft mode, έχει και touch επαφή από πάνω για να αλλάζει τα χρώματα. Worth, worth και πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πάρα πολύ ζωντανό και έχει και το γατζάκι για να το κρεμάσεις. Οπότε anyway, αυτά από εμένα, ξεκίνησα πάρα πολύ ξενερωμένος από το GearBest για την κατάσταση που μίλησαν κάποια δέματα και μετά από πόσο καιρό κάνανε να έρθουνε, αλλά με αποζημιώσανε κάποιες πάρα πολύ καλές δικές μου επιλογές. Anyway, αυτά από εμένα, γεια σας.